Γεια σας. Γεια. Λάκη μου, ξεκινάς εσύ. Οκ. Ζέτα μου, σκοτίστηκα. Πολύ σκοτσέζικο φράγμα έχεις βάλει. Υπέροχο. Πολύ girly κάνεις. Έξω από αυτό το μαλλί που είναι πιο μοντέρνο, πιο προχωρημένο. Η συμπεριφορά σου, καταρχήν όλη αυτή η ιστορία που μας συγκίνησε, είναι υπέροχη. Υπέροχο το λευκό πουκάμισο που φοράς. Άνοιξε λίγο το jacket αυτό. Ωραία. Δεν θα έβαζα λοιπόν εγώ αυτό από πάνω. Το κόκκινο το ή κόκκινο. Το oversize. Όχι, το κόκκινο. Θέλω να το βγάλεις λίγο για να δω τώρα με το oversize. Πώς είναι. Είναι ένα perfecto, πολύ ωραίο. Του πάει με αυτή τη φούστα. Καλή, πολύ ωραίο. Έτσι είναι τέλειο. Είχα και κόκκινο σακάκι. Επίτηδες δεν έβαλα να το κάνω ακριβώς same με τη φωτογραφία. Όχι, εντάξει, τώρα καλά. Είναι... Αυτό ήταν. Ναι. Λοιπόν, τώρα, δηλαδή, ο κορσές που είσαι πάλι εσύ, εγώ τι θα βάζα. Μία ωραία ζώνη, college, δηλαδή κολεγίου ζώνη, γιατί έτσι θα έκανε πιο νεανικό ακόμη και αυτό το θέμα με τις μπότες που είναι πάρα πολύ προχωρημένοι. Αυτό θα άλλαζα. Πάλι θα πάρεις ένα καλό βαθμό, σαν εχθές. Και θα αφαιρούμε, εντάξει, δεν σε πειράζει που αφαιρώ. Βαθμούς, θα αφαιρούμε. Όχι, ρούχα. Δεν τρομάζετε. Τρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Εβελίν μου, πάμε. Ζέτα μου. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο το look σου. Ναι, τώρα που έβγαλες αυτό από πάνω... Ανέπνευσε είναι... πολύ. Όνειρο. Θα σου δώσω μια συμβουλή τώρα που μάκρυνες τα μαλλιά σου. Επειδή μερικές φορές εμφανίζονται τα δικά σου, να τα κρεπάρεις από μέσα για να μην εμφανίζονται τα δικά σου. Είναι κουμποτές, ούτως ή άλλως. Δεν θα βάζα πάνω στο κεφάλι μου, ψεύτικο δεν μπορώ. Είναι κουμποτές. Δηλαδή, όταν τα αφήσω κάτω, δεν φαίνεται τίποτα. Α, οκ. Okay. Απλά ξέρεις, έχει κάποια τριχάκια από μέσα, τα οποία κάπως πρέπει να τα καλύπτεις, να μην φαίνονται. Ωραία. Τρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ ωραίο look. Α, μιλάμε, έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ ωραία σήμερα. Μπράβο. Ελπίζω να ολοκληρωθεί. Κοίταξε, καταρχάς ήταν τόσο συγκινητική ιστορία. Ευχαριστώ. Πραγματικά, μπράβο σου. Πιο πολύ από όλοι που τίμησες το πατριό σου, δίνοντας το παιδί σου το όνομα. Πραγματικά, με συγκίνησε πάρα πολύ αυτό. Η εικόνα είναι πολύ ωραία και όντως είναι μια κανονική μετάβαση αυτής της φούστας από μια παιδική φωτογραφία σε μια εντελώς γυναικεία και θηλυκή εικόνα. Εγώ θα άλλαζα αυτή τη ζώνη, θα σου πω την αλήθεια, ναι, θα βάζα μια λεπτή ζώνη, μια μαύρη, ίσως αντρική. Στο ενδιάμεσα. Ενδιάμεσα, ναι. Μια αντρική, όχι μια τόσο φαρδιά με τόσο σχήμα. Σίγουρα θα βάζα αυτό το ζακετάκι από πάνω. Από πάνω, ναι. Ναι. Και το μπάικερ που έχεις διαλέξει μαζί με το πουκάμισο είναι πολύ ωραία. Και οι μπότες και ο γιακάς και τα μαλλιά είναι αρκετά για να το κάνουν, ξέρεις, πολύ τωρινό. Στο δικό σου ύφος που έχει αυτό το καρδασιανό ιδέες αποτύπωμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, η τελική βαθμολογία για σήμερα είναι 11,8. Wow, συγχαρητήρια, Ζέτα. Ευχαριστώ.